Λοιπόν, εδώ είμαστε στην παρέα σας και στην παρέα μας έχει έρθει ο Παναγιώτης Μήλας. Παναγιώτη, πριν σε γνωρίσω, ναι, εδώ στο πλατό, να σου πω ότι είχα λάβει στα δικά μου social media εκατοντάδες μηνύματα για σένα, ναι, ότι πρέπει να σε φέρουμε εδώ στην εκπομπή, αλήθεια το λέω, για να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές, για το έργο που εσύ έχεις πει ότι είναι ένας όρκος ζωής από εδώ και πέρα. Θα οπότε τα πούμε... σας κούρασα πριν έρθω δηλαδή. Είμαι ενήμερη για σένα πριν έρθεις, δεν με κούρασες καθόλου. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα πούμε και θα σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές, αλλά ναι, να πολύ, πάω μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη μου, βλέπεις τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Θέλω ο κόσμος να σε γνωρίσει μέσα από ένα βίντεο που ετοιμάσαμε και μετά να πούμε τα δικά μας. Να πω ένα για τα παιδάκια, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έχουν τραβήξει πολύ δύσκολο κλήρο, αλλά τουλάχιστον έχουν ανθρώπους που τα αγαπάνε και θα πάνε όλα καλά, πιστεύω. Και εγώ που πήγα κοντά σε αυτή την οικογένεια και τόζεις από κοντά, έχουν μια οικογένεια αγκαλιά που γίνεται ένα οχυρό μπροστά τους για κάθε δυσκολία. Ένα που η ζωή κάπου φροντίζει, λοιπόν, δεν τα έχει αφήσει έτσι. Εύχομαι το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας. Έμεινε ώρες μέσα σε ένα φρεάτιο στο γαλάτσι για να καταφέρει να βγάλει από εκεί ζωντανό ένα μικρό γατάκι που είχε παγιδευτεί. Ορίστε, το έβγαλε. Είναι μαύρο κατάμαυρο. Αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές δράσεις του Παναγιώτη Μήλα, του ανθρώπου που λατρεύει τα ζώα και παλεύει ενάντια στην κακοποίησή τους. Μέσα από βιντεάκια που ανεβάζει στο διαδίκτυο, αντιδρά στις παράνομες πινακίδες, στους απαράδεκτους, όπως λέει, ιδιοκτήτες ζώων και φυσικά στην κακοποίησή τους. Απαγορεύεται ίσως σε σκύλους και το παιχνίδι με την μπάλα. Πού θα παίξει, ρε μεγάλε, το παιδάκι δηλαδή με την μπάλα. Μάθετε επιτέλους ότι οι σκύλοι επιτρέπονται σε όλους τους δημόσιους χώρους. Όλους. Απλά πρέπει να είμαστε με λουράκι για να μαζεύουμε τα κακά. Αυτό μας υποχρεώνει ο νόμος. Πριν από λίγες ημέρες, ο ίδιος άρχισε μια ομάδα αντιμετώπισης κακοποίησης σκύλων, την Angels, όπως την έχει ονομάσει, για να σταματήσει τον βασανισμό των ανυπεράσπιστων ζώων στη χώρα μας, δείχνοντας πως πίσω από το σκληρό παρουσιαστικό του κρύβει έναν πολύ ευαίσθητο άνθρωπο. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος έχει νιώσει τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών λόγω της εμφάνισής του. Όμως ο Παναγιώτης, όπως έχει εξομολογηθεί, είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος και το κάθε τατουάζ που υπάρχει στο κεφάλι του έχει και τη σημασία του. Είναι προσωπική του επιλογή και προσωπικό του γούστο. Παρ' όλα αυτά, με τον αγώνα και τις πράξεις του, θέλει να σπάσει τα στερεότυπα και να κάνει ένα βήμα μπροστά στον πολιτισμό, κάνοντας τους ανθρώπους να αγαπήσουν περισσότερο τα τετράποδα. Ο σκύλος. Φανταστικό πλάσμα, παιδιά. Αυτά τα πλάσματα είναι πραγματικά άγγελοι με σάλια πάνω στη γη. Θα το λέω και όσο έχω ανάσα μέσα μου, θα τα υποστηρίζω και θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτά. Μου είπες κάποια στιγμή, κάθε μέρα αντιμετωπίζεις αυτό. Πάντως, εμείς εδώ δεν έχεις παράπονο. Δεν σε κοίταξε κανένας μας περίεργα. Όχι, τα αποφύγατε όλοι. Βασικά τα πολλά το βίντεο, εγώ πάω να φύγω τώρα. Όχι, θέλουμε να σε ρωτήσουμε τόσα εντάξει, πολλά. Δεν λέγατε γλίτωσα, αλλά... Όχι, δεν την έχεις γλιτώσει. Κάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπω και δεν μπορώ, θέλω να το μαζέψω. Τα μαζεύω αυτά εδώ, μπορώ. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζεύεις τα καπάκια, ε. Ναι. Γιατί? Γιατί τα ανακυκλώνει μια εταιρεία και φτιάχνει καροτσάκια για ανάπηρους. Τι ωραίος τύπος είσαι. Φανταστικός. Είναι για να με πάει για γαμπρό κάποια κοπέλα στο σπίτι της. Σε πήγε καμία μέχρι τώρα? Αυτό πρέπει να το κάνουμε εκπομπή, να ξέρετε, έτσι, με κρυφή κάμερα. Να πηγαίνουμε κοπέλες μιλημένες σε σπίτια, μαμά, μπαμπά, το παλικάρι που θα παντρευτώ και να βγάζω το κράνος. Είναι πολύ ωραία ιδέα, θα το κάνουμε. Εγώ μέσα είμαι. Απλά θα πρέπει να έχουμε και πρώτες βοήθειες κάπου εκεί κοντά και να επιλέγουμε οικογένειες με όχι πολύ μεγάλους γονείς. Τόσο ρατσισμό έχεις βιώσει? Δεν είναι ρατσισμός, εντάξει, δεν το παίρνω έτσι. Είναι μια πολύ περίεργη εικόνα για την Ελλάδα. Παγκοσμίως βασικά, ειδικά για την Ελλάδα, γιατί με τέτοια μούτρα πρέπει να είμαστε 3-4, δεν πρέπει να είμαστε παραπάνω. Εντάξει. Γιατί τι διαφορά έχεις εσύ από κάποιον, ας πούμε, που... Είμαι πολύ πιο όμορφος. Αυτό έτσι πες το μου. Είναι στο μάτι, είναι ξένο. Ό,τι όλα είναι ξένο στο μάτι. Τι τα έκανες?
ήθελα πάντα να γεμίσω όλο μου το σώμα με τατουάζ. Δεν είναι κάτι καινούριο, για τον κόσμο είναι καινούριο. Για το δικό μου το μυαλό είναι παλιό αυτή η ιδέα μέσα. Και απλά ήρθε η ώρα του και είπα να ξεκινήσω διακριτικά με κάτι που δεν φαίνεται πολύ. Και το κάλυψε εύκολα. Με καμιά κουρτίνα, με κάνα. Το κάλυψε εύκολα. Και το τελευταίο τατού, δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο, που έγραψες για την προστασία των ζώων, τι έχεις κάνει? Όχι, δεν είναι το τελευταίο, αλλά είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που θέλω να περάσω. Είναι κάτι που πιστεύω με όλο μου το είναι. Θάνατος σε αυτούς που κακοποιούν ζώα. Μπορεί να ακούγεται σκληρό. Πόσα ζώα καταρχήν έχεις εσύ? Εγώ έχω 3 δικά μου και κατά καιρούς φιλοξενώ κιόλας. Σπίτι. Σπίτι. Έχεις μεγάλο σπίτι? Έχω φέρει σήμερα. Έχω φέρει και σκυλάκι σήμερα. Πού το? Εδώ πάνω στα ρούχα μου είναι, άμα το δείτε. Έχω το Φρέντο, έχω τη σοκολάτα, έχω τον Ντίζελ, έχω παντού πάνω μου σκυλάκι. Κατάλαβα, έχεις τη. Σκυλιότριχα. Όσοι είμαστε σκυλογονείς, μέσα στο DNA μας έχει πάει, μέσα στο πνεύμα. Να, όση ώρα κι αν είσαι με το ρολό, με τρίχες θα φύγεις από το σπίτι. Νόμος. Έχεις μεγάλο σπίτι καταρχήν? Το σπίτι είναι ευτυχώς. Είναι μεγάλο και. Είναι και παλιό, οπότε αυτά τα δύο μαζί είναι ό,τι πρέπει. Yeah. Αλλά να ξέρετε, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του σπιτιού η ποιότητα ζωής του σκύλου. Έχει να κάνει με το πόσο χρόνο το αφιερώνεις για την εκτόνωσή του, όπως ένα παιδάκι. Δεν τον νοιάζει το παιδάκι άμα θα μείνει σε βίλα, άμα θα μείνει σε καλύβα. Άμα πάει και παίξει την παιδική χαρά 3 ώρες, θα γυρίσει και θα πέσει για ύπνο, όπου και να μένει. Έτσι και το σκυλάκι. Και βέβαια να ασχοληθεί να μάθει, γιατί δεν μιλάει ελληνικά το σκυλάκι ούτε κάποια άλλη γλώσσα. Να μάθεις πώς να επικοινωνείς με το σκύλο σου, ώστε να του βάλεις όρια και κανόνες. Εκτόνωση και όρια και κανόνες. Ό,τι χρειάζεται ένα παιδάκι ακριβώς. Να σε ρωτήσω, καταρχήν, επειδή διάβασα το βιογραφικό σου, πώς τα λες τα ζωάκια σου? Είναι ο Ντίζελ. Ναι. Γιατί τον πήρα 1,5 έτους και όταν μπήκε στο σπίτι πρώτη φορά, είχα ένα κουβά με πετρέλαιο στην αυλή. Και πήγε και βάλει τη μουσούδα μέσα. Και τον έβγαλα Ντίζελ. Ο Φρέντο. Το οποίο το βρήκα στον δρόμο. Και στο καφέ σου, όχι. Όχι, όχι. Ήταν έξω από μαγαζί που φτιάχνει καφέδες όμως. Ο Φρέντο. Και τρελαίνεται για καφέ. Αυτό δεν το ήξερα, το είδα μετά. Όταν λέω τρελαίνεται, θα ανεβάσω βιντεάκι να δείτε. Όχι, όχι, εμείς θα συνεργαστούμε. Περίμενε, σε κόβω, είσαι πολύ ωραίος. Εδώ θα έρχεσαι και θα τα δείχνουμε. Αυτό για με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και εμένα. Και η σοκολάτα, η οποία πάλι την υιοθέτησα 1,5 έτους από καταφύγιο. Και η μητούλα της μου θυμίζει το σοκολατάκι που είχε ο Μάγνουμ, ο πύραυλος μέσα, το θυμάσαι? Ναι, αμέ. Τι το θυμάμαι, το. Αυτό, γι' αυτό την έβγαλα σοκολάτα. Έχει στρογγυλή μητούλα. Είναι για φάγωμα, άσε, μην ψάχνει. Όλη αυτή η αγάπη σου για τα ζώα πώς προέκυψε? Ήμουνα ένας απλός άνθρωπος, τα αγαπούσα όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ ενώ δεν ήμουνα τόσο ευαισθητοποιημένος, τα αγαπούσα τα ζώα πάντα. Όταν όμως ζήσεις με σκύλο, αλλάζει η ζωή σου. Και τώρα μπορεί να ακούγεται πολύ παράξενο αυτό που λέω, όποιος έχει ζήσει με σκύλο με καταλαβαίνει. Όποιος δεν έχει ζήσει με σκύλο και το κάνει κάποια στιγμή στο μέλλον θα με καταλάβει. Να φανταστείς. Ήμουνα με το Ντίζελ έξω, είχα μόνο αυτόν και με πλησιάζει ένας ανθρωπάκος. Ήταν σαν σίγμα τελικό άνθρωπος, είχε πάθει, δεν ξέρω, ήταν στραβωμένος πολύ. Και έρχεται και μου λέει: τα αγαπάω, μου λέει και εγώ. Μου λέει: και τώρα πάω καλύτερα και θα ξαναπάρω. Και του λέω: αν επιτρέπετε, τι πάθατε? Και μου λέει: έχασα το σκύλο μου και πάθα εγκεφαλικό. Στο λέω και να τριχιάζω. Εάν δεν είχα ζήσει με σκύλο, θα έλεγα: τι μου λέει αυτός τώρα? Τώρα που έχω ζήσει με σκύλο, καταλαβαίνω ακριβώς τι λέει ο άνθρωπος. Έχασε το σκύλο του και πάθα εγκεφαλικό και στράβωσε ο άνθρωπος. Τόσο πολύ δένεσαι με αυτά τα ζώα. Και το καταλαβαίνεις μόνο άμα ζήσεις με ένα τέτοιο πλάσμα. Μόνο. Και όταν λέω να ζήσεις, όχι να το έχεις στο χωριό ή να το έχεις στην αυλή, να ζεις, να είσαι μέσα στο σπίτι. Η παρουσία του είναι παντού. Πάντα τέτοιος τύπος ήσουν. Είμαστε κάτι που έχουμε μέσα μας, μπορεί να μην το ξέρουμε ότι είναι κρυμμένο, μέχρι να το βγάλουν οι συνθήκες. Προφανώς ήμουνα και δεν το είχα καταλάβει. Πάντα τα αγαπούσα, ποτέ δεν έχω κάνει κακό σε ζώο. Αλλά αυτό το τόσο πολύ και η ευαισθησία δεν την είχα. Στη γειτονιά τι λένε? Τα καλύτερα. Τι όμορφο παλικάρι, τι ωραία τατουάζ, ειδικά εφιάδες εκεί από απέναντι, με έχουν στα όπα-όπα. Δεν ξέρω τι λέει. Εσύ τις έχεις όμως στα όπα-όπα, βλέπω. Εγώ που μπορώ να βοηθήσω, δεν ξέρω τι λέει η γειτονιά, δεν ασχολούμαι. Εμείς θα συνεργαστούμε, έτσι. Θα δώσουμε τα χέρια φεύγοντας. Χαρά μου θα είναι, χαρά μου. Θα παρουσιάζουμε όλα τα θέματα για τα ζώα. Γιατί ξέρεις τι, όταν το κάνεις αυτό, δεν πρέπει να το κάνει ένας δημοσιογράφος. Αλήθεια σου λέω, που δεν έχει την αίσθηση. Δηλαδή, άμα με βάλεις εμένα, θα πω, θα χαϊδέψω και ένα σκυλί. Άσε που στο παρελθόν ήξερα και ανθρώπους του χώρου, δεν θέλω να κάνω να πω. Που λέγανε, θα ανεβάσω μια φωτογραφία με το σκυλάκι για να πάρω like. Ναι, εντάξει. Τα έχω ζήσει αυτά, γι' αυτό σου λέω. Θα συνεργαστούμε. Κάτι θέλεις. Θα κάνεις και εγώ θα τα χαϊδεύω. Καλό. Όχι.
Όχι, εσύ θα κάνεις αυτά τα θέματα. Μέσα νο. Για πες Δημήτρη, τι θέλες. Τι σας έμαθαν τα σκυλάκια, τα ζώα γενικότερα, τι σας έχουν μάθει τη ζωή. Θα πω λοιπόν μια σύντομη ιστορία που την έχω ξαναπεί. Θα καταλάβετε αμέσως. Ήμουνα με το μεγάλο με το σκύλο, με τον Ντίζελ, ο οποίος είναι πολύ επιβλητικός σε όψη. Τον βλέπεις και φοβάσαι, άσχετα που είναι χαλβάς τελείως αυτό. Και περνάω λοιπόν από τον κεντρικό δρόμο του Γαλατσίου που μένω. Χιλιάδες κόσμος περνάει από εκεί. Και ήταν ένας κύριος ρακένδυτος με τα κουρελάκια του που μου ζητούσε βοήθεια. Για αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον τους προσπερνάμε λες και είναι αόρατοι. Δυστυχώς δεν με τιμάει που το λέω και εγώ το κάνω. Δεν τους κοιτάμε καν, δηλαδή τους προσπερνάμε σαν να μην υπάρχουν. Κοίταξε λοιπόν αυτός ο ανθρωπάκος τον Ντίζελ. Και ο Ντίζελ είναι. Όταν τον κοιτάνε, μου πατάει φρένα, ρίχνει άγκυρα, παιδιά, δεν κουνιέται. Για δεν κουνιέται. Σου λέει κάτσε, έχει χάδι. Πού πας. Ο Κυριούλης φοβήθηκε. Τον κοιτάει η αρκούδα έτσι με τα μπλε τα μάτια που έχει, σου λέει δεν φτελάβεται, αυτό ήταν. Κι όμως, του λέω μη φοβάστε, λέω είναι πάρα πολύ ήσυχος. Παιδιά, του έφτιαξε τη μέρα. Τον αγκάλιαζε, τον φύλαγε, χαμογέλαγε. Έγινε ένα με το σκύλο, μια μπάλα γίνανε. Και λέω, κοίτα, να τι μου έμαθε ο σκύλος. Δημήτρης, είπαμε. Ναι, ναι. Δημήτρη μου, κοίτα τι μου έμαθε ο σκύλος. Ότι δεν είμαι αρκετά ευαίσθητος προς τους ανθρώπους και ότι ένα πλάσμα το οποίο δεν ανήκει καν στο ίδιο είδος του ανθρώπου, ο σκύλος, δεν μιλάει ελληνικά και δεν έχει λεφτά να δώσει. Έφτιαξε τη μέρα ενός ανθρώπου. Με έμαθε λοιπόν ότι δεν είμαι σωστός άνθρωπος. Να πω κάτι στους τηλεθεατές ότι όση ώρα μιλάς. Προσέχω την Κατερίνα τη Σουλιώτη, σε κοιτάζει και σε θαυμάζει, δηλαδή, γιατί θα σου πω κάτι, όταν ένας άνθρωπος που αγαπάει τα ζώα φαίνεται και αυτός που το κάνει για άλλο λόγο και αυτό φαίνεται. Αγαπάς πραγματικά τα ζώα και αυτό μας κάνει εντύπωση. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα πω κάτι, είναι από τους ανθρώπους που ήρθε καθυμμένος στην εκπομπή και σηκώθηκε όρθιος, έλα πες το Δημήτρη για να μας χαιρετήσει. Έναν. Πώς θα γίνει, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι αυτό που μαθαίνουμε τελικά από τα ζώα. Καταλαβαίνεις, εσύ το μάθες καλύτερα μάλλον από τα ζώα παρά από την επαφή σου με τους ανθρώπους που χαιρετάνε. Για πες. Εσένα η καλύτερη σου φίλη είναι τα ζώα. Σκυλάκια, τα γατάκια, είναι στους αγώνες σου καθημερινά, μακράν. Έχεις φίλους όμως τους ανθρώπους ή όλα είσαι μόνο, ξέρεις, απομακρυσμένος. Δεν είμαι με δέρμα καιρό παλαιό στον δρόμο. Έχω και επαφές με ανθρώπους, αλλά δυστυχώς η ζωή η δική μου, δεν ξέρω η δική σας εμπειρία τι έχει διδάξει, ότι είναι πάρα πολύ λίγη. Και από τα δάχτυλα του νέου σκεριού έχεις και ρέστα για το ποιους μπορείς να εμπιστευτείς και να βάλεις στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν είμαι και εγώ. Έχω ανθρώπους, τους οποίους έχω επιλέξει προσεκτικά και τους έχω μέσα στη ζωή μου, αλλά είναι πολύ λίγοι. Γενικά με τους ανθρώπους έχω την εικόνα που θα μου δώσει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Δεν είμαι προκατηλημένος με κάτι μέχρι να δω κάτι. Έτσι δεν σε κοιτάζω εσένα και λέω όχι σε κακιά, θα πρέπει να μου δείξεις κάτι. Λοιπόν, κοινωνικός και καλός με όλους, μέχρι να μου αποδειχθεί το αντίθετο. Αυτά. Δεν έχεις όμως, ενώ σε βλέπω ας πούμε με τα σκυλιά που δείχνεις την αγάπη σου αμέσως και δείχνεις εμπιστοσύνη, ναι. Με τους ανθρώπους σε βλέπω πιο κλειστό. Ίσα το λέω, είναι το ίδιο ανοιχτό. Το ίδιο ανοιχτός. Να σου πω, το λέω εγώ γιατί ας πούμε δεν έχω την ίδια αγάπη για τα ζώα. Να καταργήσουμε ένα μύθο. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος ότι εμείς που ασχολούμαστε με ζώα έχουμε ακούσει πολλές ατάκες ότι δεν ταΐζεις κανένα παιδάκι, αντιμεταΐζεις τα ζώα, δεν βοηθάς κανέναν άνθρωπο. Εμείς βοηθάμε τους ανθρώπους και εμείς ταΐζουμε τα παιδάκια. Ποιος έχει πιο πολλές πιθανότητες να ταΐσει έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, εγώ που προσέχω τα ζώα και τα μαζεύω από τον δρόμο και οποιοδήποτε άλλο σαν εμένα, ή κάποιος που κάθεται και με κρίνει και μόνο λέει και δεν κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε που είμαστε πιο ευαίσθητοι και προσφέρουμε και σε ανθρώπους και σε παιδιά και σε ζώα. Ο πολιτισμός λέει ενός έθνους και η παιδεία φαίνεται από τον τρόπο που φέρεσαι στα ζώα. Και αυτό δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει κάποιος πολύ πιο έξυπνος από μένα, δεν θυμάμαι πώς λένε τον άνθρωπο, ο Γκάντι. Ο Γκάντι. Λοιπόν, βασικά το ίδιο έξυπνοι είμαστε, τέλος πάντων. Το έχει πει ο άνθρωπος αυτό και είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Άρα λοιπόν, εννοείται ότι εμείς που είμαστε πιο ευαίσθητοι θα βοηθήσουμε και τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάει αυτός ο μύθος. Άνω τελεία. Ξεκινάμε συνεργασία, αλήθεια στο λέω. Επειδή το κάνεις αυτό και ανεβάζεις βιντεάκια στο YouTube και αυτά, θα θέλω να παρουσιάζουμε στον κόσμο την αλήθεια για τα ζώα. Έχω αλλά την καλύτερο. Αλήθεια. Έχω πες καλύτερο. Την αλήθεια θες, την αλήθεια θα έχεις. Η ομάδα που φτιάχνω δεν είναι ακόμα έτοιμη. Φτιάχνω μια ομάδα, την Angels. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε τα ζώα. Αλλά τι γίνεται, το κάνουμε μεμονωμένα. Εσύ το κάνεις στη γειτονιά σου, εγώ στη δικιά μου, εσύ στη δικιά σου. Ένας-ένας. Ό,τι βοηθήσεις, θα το μάθει η κυρακούλα απέναντι που είναι πίσω από την κουρτίνα και τα μαθαίνει όλα. Εσύ, δύο φίλοι σου και αυτό είναι. Και έτσι δεν παίρνει διαστάσεις. Δυστυχώς.
Όταν όμως δώσουμε διαστάσεις σε κάτι τέτοιο, θα αρχίσει ο κόσμος να φοβάται. Θέλω ο κόσμος που κακοποιεί να μπει φόβος μέσα του. Να βγάλουμε λοιπόν εδώ πέρα, μια και θέλει συνεργασία, πολύ ευχαρίστως. Όταν θα ξεκινήσει η ομάδα να λειτουργεί, θα σου φέρνω εγώ περιστατικά σε βιντεάκια πώς ξεκίνησε η επιχείρηση, τι έγινε, που πήγε το σκυλί και τι πρόστιμα επιβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη. Και θα δούνε ότι αυτοί που κακοποιούν θα πρέπει να πουλήσουν νεφρό για να πληρώσουν τα πρόστιμα. Ότι υπάρχει συνέπεια, ότι δεν είναι κλωτσάω το σκυλί στο μπαλκόνι και είναι ο μάγκας της γειτονιάς. Ότι αν το κάνω, θα πουλήσω τον νεφρό μου μετά, γιατί αυτό τιμωρείται με 30.000 πρόστιμο. Θέλω λοιπόν να δει όλη η Ελλάδα ότι αυτό θα αρχίσει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν άνθρωποι, ομάδες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και να μάθουν ότι υπάρχει συνέπεια. Γιατί στην Ελλάδα όλοι τη γλιτώνουν και βλέπεις και έχει φτάσει ένα σημείο όχι μόνο με τα ζώα και με τους ανθρώπους. Περνάνε όλοι με κόκκινο, μιλάνε όλοι στο κινητό, διπλοπαρκάρουν όλοι. Γιατί δεν υπάρχει συνέπεια. Λοιπόν, εμείς θα την επιβάλλουμε τη συνέπεια σε συνεργασία με την αστυνομία που έχει τη δικαιοδοσία να το κάνει αυτό. Θα πάμε, θα επιμείνουμε, θα υποδείξουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε αν χρειαστεί η αστυνομική. Θα βρούμε τον ιδιοκτήτη, θα πάμε, θα ξαναπάμε να την γλιτώσει. Κανένας δεν θα την γλιτώσει. Κανένας. Θα ασχοληθούν 50 άτομα που θα είναι η ομάδα. Με έναν θα σε βρούμε και θα πληρώσεις για αυτό που έκανες και θα το μάθει και όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η δουλειά της ομάδας. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Δεν φεύγεις αμέσως. Όχι, εδώ θα τα πούμε αμέσως μετά. Στο καναπέ. Ωραία, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και μετά εδώ σε αυτό το καναπέ θα βρείτε τον Παναγιώτη, μια άλλη παρέα. Αλλά ο Παναγιώτης θα είναι στο παρασκήνιο γιατί μετά το τέλος της εκπομπής έχουμε να πούμε και να συμφωνήσουμε.